Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Δεξαδέρφες podcast. Είμαι η Σωσάνα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σας αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς, καλείστε να ψηφίσετε ποια από τις δύο ιστορίες σας αρέσει πιο πολύ. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram, στο Δεξαδέρφες podcast, και ψηφίζετε την αγαπημένη σας ιστορία. Για πες. Ποια κέρδισε? Εσύ. Εγώ, κοντοροχτυπηθήκαμε. Ναι. Πρέπει να ήμασταν ψήφο-ψήφο. Ναι, αλλά κέρδισες. Κέρδισα. Σας ευχαριστώ. Ήταν και πάρα πολύ ωραία η ιστορία σου και μπράβο σου που κέρδισες. Και μπράβο μου. Επίσης, ήθελα να πω. Το έχω καταλάβει. Ήρθε σήμερα και άργησε, γιατί σήμερα έχουμε αλλάξει έδρα. Κάνουμε το γύρισμα σε εμάς. Και άργησε. Και ήρθε και όλο έχει κάτι να πει. Να ξέρετε. Τι να πω, μωρέ, αφού είμαι χάλια. Να μην το πω κι αυτό. Να το πεις. Μ' ακούει ο κόσμος. Είμαι κάπως συναχωμένη. Χάλια. Δεν είμαι χάλια, αλλά δεν ακούγομαι και καλά. Μη στεναχωριέστε. Θα γιάνει. Θα γιάνει, εντάξει. Και εδώ πέρα να κάνουμε μια αποποίηση. Ναι. Αν ακούσετε καθόλου το podcast, διάφορα γαβ, γουβ, είναι η Κίρκη μου. Η Κίρκη. Οπότε να ξέρετε, τα γαβ, γουβ δεν είναι παρεμβολές, είναι η Κίρκη. Η οποία είναι μια άσπρη αηδία, ρε φίλε. Πραγματικά τόσο όμορφη που θες να τη σπάσει το ξύλο, δεν ξέρω. Είναι κοκόνα. Είναι, ρε φίλε, είναι μια γλύκα, πραγματικά. Αυτά είχαμε να πούμε. Και επίσης, επειδή μας άρεσε τελικά αυτή η πρόταση που έκανα, μας άρεσε η πρόταση που έκανα. Κάθε φορά να ασχολούμαστε με μια συγκεκριμένη χώρα, έτσι. Ναι, ναι. Και... είναι η δημοκρατία που ξέρετε, μας διέπει. Ναι, αλλά σ' άφησα να διαλέξεις πρώτη. Να σε καλά. Ναι. Και διάλεξες Αγγλία. Την Αγγλία διάλεξα, βεβαίως. Βεβαίως. Χάρηκα πάρα πολύ που διάλεξες Αγγλία. Γιατί είχε μία ήδη έτοιμη καβάντζα. Καταλαβαίνετε λίγο τι ζω. Δεν είχα μία. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Αλλά. Θα κονταροχτυπηθούμε. Εμείς που θα φέρω και μπανάνες από μέσα να μονομαχήσουμε με τις μπανάνες μας. Δεν είχα μία. Είχα δύο-τρεις. Ορίστε να. Παραπάνω είχα. Είχα δύο-τρεις που έλεγα όχι, αυτή θα πω. Και μου ήρθε να κάνω την ιστορία που είχα πει στην αρχή-αρχή τη σεζόν για ένα νησί. Δεν μας νοιάζει. Μην προκαταβάλεις τους ακροατές μας. Δεν έκανα αυτό τελικά. Εντάξει. Υπάρχει λόγος που δεν το έκανα. Γιατί δεν ήταν Αγγλία-Αγγλία. Είναι λίγο Σκότης. Okay. Okay. Οπότε εσύ έχεις Αγγλία. Και εγώ έχω Αγγλία σήμερα. Ωραία. Σωστά. Για ρίξε το κέρμα. Έλα ρε φίλε. Ναι. Ναι. Ήταν δίκαιο και έγινε τέλος πάντων. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε κιόλας. Κορώνα, παιδιά. Θα ξεκινήσω εγώ. Ξεκίνα. Μα είναι δυνατόν να ξεκινάω πάντα εγώ? Αφού αυτό λέει η μοίρα. Η μοίρα κάτι ξέρει, εγώ εμπιστεύομαι. Έπεσε σχεδόν κάτω το κέρμα, το πιασά και πάλι κορώνα. Ήθελα και κάτι άλλο να πω σήμερα. Μου διαφεύγει, αλλά θα το πω. Πώς έχουμε περάσει τέσσερις μέρες. Αχ, ναι, πώς περάσαμε. Καλά ήτανε. Καλά, εμείς αρρωστήσαμε όλοι. Εμείς υγιέστατοι. Ναι. Λίγο τρέξιμο, λίγο περαδόθε, αλλά καλά. Και λείπει και ο γιος σου. Λείπει και ο γιος μου, ναι. Αχ, τα αγόρια. Και δεν είμαι γνωστή Ελληνίδα μάνα, κρατάω τα προσχήματα. Ναι, δεν ιστεριάζεις. Όχι. Από μέσα μου μπορεί. Απ' έξω μου ατάραχη. Έχει φύγει ταξίδι, να το έχει πούμε. Έχει φύγει Εράσμος με το σχολείο για μία εβδομάδα. Τι ωραία. Πόσο τον ζηλεύω. Που έστειλε μήνυμα στο αγόρι σου. Και λέω, σε παρακαλώ, αγόρι μου, πρόσεχε εκεί που πας, στα ξένα. Και μου λέει, μην αγχώνεσαι, θεία, θα προσέχω. Α, έλειωσα. Η γνωστή Ελληνίδα θεία. Ναι, αυτό, ναι. Ωραία, ξεκίνα. Λοιπόν, η σημερινή μου ιστορία, προς έκπληξη όλων, είναι πρόσφατη. Πρόσφατη? Ναι. Πόσο πρόσφατη? Αποκλείεται. Αλήθεια σου λέω. Έγινε στις 2 Μαρτίου του 2010. Αλήθεια. Δηλαδή είμαι και σε αυτόν τον αιώνα. Έλα ρε. Ευχαριστώ. Στο Fast Riding στο Yorkshire. Yorkshire. Εκεί το πρωινό λοιπόν, στις 7.30 το πρωί, ο 18χρονος Russell Bolling μπήκε στον ιστότοπο της πρώην βάσης της Βασιλικής Αεροπορίας. Που βρίσκεται εκεί κοντά, είναι μια βάση κάπου εκεί κοντά στο σπίτι του. Μπήκε στην ιστοσελίδα τους. Ναι, και έψαχνε. Μισή ώρα αργότερα, γύρω στις 8 το πρωί, ο Russell έφυγε από το σπίτι, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του, ένα Renault Clio. Ήταν και η τελευταία φορά που τον είδανε. Μάλιστα. Και κάπου εδώ λέει τελειώνει η ιστορία. Πάρα πολύ ωραία ιστορία, ξαδέρφη. Και με αυτό θα με κερδίσει πάλι. Δεν ξέρω. Ήταν ντυμένος με τζιν, αθλητικά ορβατικά παπούτσια και ένα μαύρο μπουφάν. Την ημερομηνία δεν έπιασα. Γιατί χαζεύεις. Ναι. 2 Μαρτίου. 2 Μαρτίου το 10. Ναι, σωστά. Θεώρησαν πως τέτοια ώρα που φύγε το πρωί πήγαινε στο κολέγιο του. Γιατί σπούδαζε τυχοποιία. 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 Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Okay. Τυχοποιία σπούδαζε ο άνθρωπος, τι να κάνω. Μ' αρέσει, μ' αρέσουν αυτά.
δεν το ήξερα. Τους έκανε βέβαια εντύπωση το παπούτσι. Δεν είναι κάτι σύνηθες, αλλά αυτά φόρεσε ο άνθρωπος. Ναι. Έχει σημασία το παπούτσι. Mm-hmm. Στη σχολή του ήταν απόλυτα επιμελής και άριστος φοιτητής. Το κολέγιο του ήταν στο Μπάρτον, αλλά μετά που πήγαν εκεί να δουν τι γίνεται, δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να επιβεβαιώσει αν όντως παρακολούθησε τα μαθήματα εκείνης της ημέρας. Πώς ρε εσύ. Δεν μπόρεσαν. Πλάνα από το κύκλωμα παρακολούθησης του Πανεπιστημίου δείχνουν ένα παρόμοιο αυτοκίνητο να μπαίνει στο πάρκινγκ του Πανεπιστημίου, αλλά δεν φαίνονταν οι πινακίδες και δεν μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν αν ήταν όντως του Ράσελ. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, αυτό το αυτοκίνητο άλλοτε το ανέφεραν σαν το οικογενειακό αυτοκίνητο και άλλοτε σαν το αυτοκίνητο του Ράσελ. Ναι. Δηλαδή, αυτό το αυτοκίνητο κατά καιρούς το έπαιρναν και τα αδέλφια του, γιατί είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια και ο πατέρας του. Οπότε δεν ξέρουμε, δηλαδή, όπως διάβασα από την τρίτη πηγή, υπήρχε μια πιθανότητα μήπως τελικά ο Ράσελ δεν έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο, αλλά έφυγε με τα πόδια. Ναι. Ναι, με τα πόδια θα ήταν αδύνατο να φτάσει στο πανεπιστήμιο, ότι είναι μακριά. Παρ' όλα αυτά, το βράδυ τη 2 Μαρτίου, ο Ράσελ δεν επέστρεψε στο σπίτι, όπου και δηλώθηκε η εξαφάνισή του. Το επόμενο πρωί, το Ρενό Κλειό βρέθηκε σε μια περιοχή στο Μπέμπτον Cliffs. Μια περιοχή που είναι σαν φυσικό καταφύγιο, 45 μίλια μακριά από το σπίτι του, και είναι πάρα πολύ κοντά σε εκείνη τη στρατιωτική βάση που είχε μπει και κοιτούσε στον ιστότοπο το πρωί της προηγούμενης ημέρας. 45 μίλια γύρω στα 60 χιλιόμετρα. Ναι, ναι. Στο παράθυρο του αυτοκινήτου του είχε εισιτήριο στάθμευσης από τις 11.30 το πρωί. Δηλαδή αυτός έφυγε από το σπίτι 8 η ώρα, ναι, και 11.30 το πρωί είχε κόψει ήδη εισιτήριο παρκαρίσματος, στάθμευσης, ναι, και είχε αφήσει το αυτοκίνητο εκεί. Ένας εργαζόμενος του καταφυγίου το είδε και μάλιστα το πρόσεξε το αυτοκίνητο την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί το είδε το πρωί που είχε παρκάρει, πόσοι πια πάρκαραν. Εκεί του έκανε εντύπωση και έτσι είδε το εισιτήριο και το παρκάρισμα την επόμενη μέρα. Και είναι και το μόνο δαχτυλικό αποτύπωμα που έχουμε πάνω στο εισιτήριο, στάθμευσης, που είναι μόνο το αποτύπωμα του Ράσελ. Α, είναι δικό του, ωραία. Ναι. Οι γονείς του είπαν πως το αυτοκίνητό του δεν είχε βενζίνη για να φτάσει μέχρι το Πάμπτον, χωρίς ανεφοδιασμό. Άρα έπρεπε να είχε βάλει το πρωί. Ναι, δεν είχε όμως μετρητά επάνω του, είχε πάρα πολύ λίγες λίρες. Mm-hmm. Και η χρεωστική του κάρτα που την ψάξανε δεν είχε χρησιμοποιηθεί πουθενά. Άρα κάπως έβαλε βενζίνη. Ναι. Και δεν ξέρει κανένας πώς. Οι γονείς έλεγαν πως ίσως υπήρχε κάποιος ακόμη μαζί τους. Mm. Μαζί του. Και εκεί άρχισαν να διαφωνούν με την αστυνομία. Γιατί οι αστυνομικοί θεωρούσαν ότι ή έφυγε από το σπίτι ή αυτοκτόνησε. Οι γονείς θεωρούσαν ότι αποκλείεται. Και άρχισαν να διαφωνούν και ο καθένας να κάνει τη δική του έρευνα πια. Mm-hmm. Δεν σε βλέπω να έχεις εντυπωσιαστεί μέχρι τώρα. Όχι απλά έχω εντυπωσιαστεί. Βλέπεις, δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπουν ούτε οι ακροατές. Κρατάω σημειώσεις. Ορίστε. Έψαξαν λοιπόν στο GPS του αυτοκινήτου του. Και ανακάλυψαν ότι τις προηγούμενες ημέρες της εξαφάνισής του πήγε σε τρεις άλλες περιοχές, αρκετά μακριά από το σπίτι, που δεν τους είχε πει, δεν τους είχε αναφέρει ότι είχε πάει εκεί, και δεν ήξεραν ούτε για ποιο λόγο μπορεί να πάει εκεί, mm, να είχε πάει εκεί. Σε τρεις πολύ απομακρυσμένες περιοχές, από ό,τι θυμάμαι, η κάθε μία από το σπίτι απήχε τουλάχιστον 65 μίλια. Αυτό το έκανε την τελευταία εβδομάδα πριν εξαφανιστεί. Προηγούμενες τρεις μέρες. Ωραία. Και τώρα επιστρέφουμε στη βασική ερώτηση. Γιατί η ερώτησή μας δεν είναι γιατί πήγε σε αυτά τα τρία άλλα μέρη. Η ερώτησή μας είναι τι δουλειά είχε στους γκρεμούς του Μπέμπτον. Mm-hmm. Η αστυνομία πίστεψε λοιπόν, όπως είπα πριν από λίγο, ότι πήγε εκεί για να αυτοκτονήσει. Από ό,τι κατάλαβα, ήταν ένα σημείο που πολλοί προτιμούσαν να αυτοκτονήσουν. Yeah. Πήγαιναν εκεί, πού να αυτοκτονήσω, από το Μπέμπτον Hills. Υπάρχουν τέτοια σημεία, να ξέρεις. Ναι, εκεί, το Hills. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν ξεβράστηκε πουθενά το πτώμα του και δεν βρέθηκε πουθενά η σωρός του. Mm-hmm. Ένας ερευνητής είπε πως και στην στρατιωτική βάση υπήρχε μια απότομη πλαγιά, που ήταν ακριβώς δίπλα, οπότε και εκεί να είχε πάει για κάποιο λόγο, μπορεί να είχε γλιστρήσει και κατά λάθος να είχε πέσει. Αλλά και πάλι καταλήγουμε στο ίδιο πρόβλημα. Δεν βρέθηκε πουθενά η σωρός, ναι, του. Η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του και βρήκε μια κασέτα αυτοκτονίας του Ράσελ στην κρεβατοκάμαρά του. Και εγώ, όταν το πρωτοδιάβασα, νόμιζα πως πρόκειται για ένα βίντεο, κασέτα αυτοκτονίας. Τελικά ήταν μια ηχογράφηση όπου έλεγε πως ήθελε να τον θάψουν στην Ήπεθρο. Γιατί δεν είναι πολύ έξυπνος. Γιατί δεν είναι πολύ έξυπνος. Ναι. Και πού κολλάει αυτό. Η μητέρα του τους είπε πως αυτή την ηχογράφηση την είχε κάνει στα 15 του, 3 χρόνια πριν. Α. Και αυτό γιατί είχε αγχωθεί για κάποιες εξετάσεις που είχε δώσει και δεν είχε πάει καλά. Αλλά στην πορεία του δείξανε πόσο σημαντικός είναι, πόσο πολύ τον αγαπάνε, τονώθηκε η αυτοπεποίθησή του και έφυγε από όλη αυτή την τάση, ναι, που είχε. Ναι. Τι άλλο όμως ήξεραν οι γονείς του.
ήξεραν το ενδιαφέρον του για τον παροπλισμένο σταθμό ραντάρ, γιατί τελικά αυτό το στρατιωτικό καταφύγιο ήταν και ένα σταθμό ραντάρ. Ναι. Που υπήρχε εκεί κοντά. Και μάλιστα ξέρανε ότι ήταν κλειστό από τη δεκαετία του 80. Οπότε αγοράστηκε και από ιδιώτη. Από ό,τι κατάλαβα, πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιόντουσαν τι γινόταν εκεί, πήγαιναν να κάνανε έρευνες. Φυσιολογικό. Ναι, φυσιολογικό. Ο Ράσελ είχε ένα στικάκι με γκράφιτι από το εσωτερικό του κτηρίου αυτού, του καταφυγίου. Δικός μας ήταν. Το κτίριο αυτό, λοιπόν. Ναι. Λένε οι ντόπιοι πως από το 1940 χρησιμοποιούνταν για σατανικές λατρείες, θυσίες και άλλες περίεργες τελετουργίες. Αυτό το στικάκι, βέβαια, το βρήκανε το στικάκι, δεν τέριαζε με τον υπολογιστή του, ούτε με τους υπολογιστές του κολεγίου. Άρα το πήρε από κάποιον άλλον. Δεν τέριαζε η θύρα, δεν ήταν τέτοια. Έτσι κατάλαβα. Που είναι περίεργο, ναι. Για το 2010. Και δηλαδή... τι στικάκι ήταν αυτό. Ναι. Εκεί μέσα λοιπόν σε αυτό το στικάκι υπήρχε το σατανικό γκράφιτι, έτσι το λέγανε. Ναι. Που αποτελούνταν από γυμνές φιγούρες ανθρώπων με κέρατα διαβόλου στο κεφάλι τους, οι οποίες χόρευαν. Πλάκα μου κάνεις. Είτε χόρευαν, είτε επιδίδονταν σε διάφορες ερωτικές πράξεις. Φίλε, δεν γίνονται αυτά. Το πόσο ταιριάζει η ιστορία σου με τη δικιά μου, δεν έχεις ιδέα. Συνέχισε. Α, τέλεια. Όλες αυτές τις φωτογραφίες τις είχε ο Ράσελ στον υπολογιστή του, σε έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας. Δηλαδή, τις είχε πάρει από το στικάκι και τις είχε αντιγράψει στον υπολογιστή του. Και το στικάκι μετά δεν το ξανέδαμε ποτέ, δεν ξαναβρέθηκε ποτέ. Χάθηκε. Ναι. Από τα αρχεία της αστυνομίας. Αφάνω το στικάκι. Έλα, εντάξει, καλά, οκ. Δεν θα το πω το άλλο. Ναι, δεν θα το πω το άλλο. Δεν θα το πεις καθόλου ή θα το πεις αργότερα. Δεν θα το πω. Όχι, πες το! Όχι, τι μπορεί να. Είχε διάφορα πράγματα το στικάκι. Γιατί οι θυσίες ήταν ανθρώπων, ήταν ζώων. Υπήρχαν διάφορα κτηνοβασίες. Εγώ είδα σε ένα. Περίμενε. Αυτό δεν είναι το γκράφιτι. Αυτά είναι οι φωτογραφίες που είχε αυτός που είχε στο στικάκι και που υπήρχαν στον υπολογιστή του. Και υπήρχαν και σε φωτογραφίες και γκράφιτι στους τοίχους. Οκ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση. Ο πατέρας του Ράσελ, τώρα, από την αρχή πίστευε ότι ο γιος του είχε μπλέξει με ένα άγνωστο άτομο που ήταν εμπλεκόμενο με τα γκράφιτι και με μια σατανική λατρεία η οποία και τον θυσίασε. Έλα ρε ξαδέρφη, πώς γίνεται χωρίς να συνεννοηθούμε να γίνονται αυτά, πες μου λίγο. Επικοινωνούμε. Πέρα από αυτό. Ο Ράσελ, στην πορεία είπαν οι γονείς του και διάβασα και αλλού, ότι είχε μια διαταραχή του λόγου, την οποία και δεν κατάλαβα. Ναι. Η οποία τον έκανε ευάλωτο. Δεν μπορούσε να εκφράσει εύκολα τη διαφωνία του. Κάπου βέβαια βρήκα μια άλλη πηγή που έλεγε ότι ο Ράσελ μάλλον ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Ναι. Ποιος όμως ήθελε να κάνει κακό στο Ράσελ και για ποιο λόγο. Και για ποιο λόγο να θυσιάσουν ένα 18χρονο. Καλά, αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό δεν το σκέφτομαι καθόλου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Λοιπόν, ναι. Κανείς προφανής. 2 Μαρτίου, ε. Λοιπόν, πες εσύ και θα ψάξω εγώ 2 Μαρτίου. Περίμενε, μην ψάχνεις, γιατί θα χαθείς. Έχω πάρα πολλές πληροφορίες για αυτή την ιστορία. Ψάξω κάτι συγκεκριμένο. Ο Ράσελ πρόκειτο να λάβει 300.000 λίρες στον πατέρα του. Ναι. Τις υπόλοιπες 4 ημέρες. Για να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Τι επιχείρηση? Δεν λέει. Το ποσό αυτό θα του δινόταν υπομορφή μιας ανεξάρτητης κατοικίας που μπορούσε να την κάνει ό,τι ήθελε. Α, οκ. Να την εκμεταλλευτεί. Ναι. Ναι. Τα δύο μεγαλύτερα του αδέλφια όμως, που ήταν 23 και 22 ετών αντίστοιχα. Δεν είχαν λάβει κάτι τέτοιο, αλλά τους είχε υποσχεθεί ο πατέρας τους ότι θα λάβουν και αυτοί εν καιρό. Άρα ο πιο μικρός θα λάμβανε 300.000 λίρες. Ναι. Ενώ οι δύο μεγαλύτεροι τίποτα. Γιατί? Γιατί έτσι είχε τάξει το Ράσελ. Και οι μεγαλύτεροι θα λάβαναν, αλλά αργότερα. Okay. Έγιναν συντονισμένες έρευνες. Αλλά δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα. Ήταν σαν απλά να εξαφανίστηκε ο Ράσελ με προσώπου γης. Όμως το 2012, 2 χρόνια μετά. Η οικογένεια, φαντάσου, πλήρωσε 1.000 λίρες, γιατί μετά από όλο αυτό το χαμό με τον Ράσελ, πήγαιναν πάρα πολύ σε αυτό το καταφύγιο να δουν τι μπορεί να έχει συμβεί. Οπότε ο ιδιοκτήτης που είχε πάρει πλέον αυτό το χώρο, είχε ρίξει μπροστά μπετό για να μπορούν να μπαίνουν μέσα στην κρύπτη, και αυτό το είχαν συνεννοηθεί και με την αστυνομία, γιατί μπαίνανε και δεν ξέραν τι μπορεί να αλλοιώνουν στο χώρο. Και κινδυνεύανε κιόλας, φαντάζομαι. Βέβαια, άμα το σκεφτούμε λίγο, μόλις έπρεπε να αναγκαστεί μια άλλη ομάδα ανθρώπων που κάνουν λατρείες να βρουν άλλο τόπο. Ναι. Ναι. Οι γονείς λοιπόν του Ράσελ προσπάθησαν να αντλήσουν το τσιμέντο από εκεί, το σκυρόβεμα. Γιατί? Για να ανοίξουν πως υπάρχει κάτι που τους ξέφυγε και να μπορέσουν να ξανακοιτάξουν. Δεν κατάφεραν τίποτα. Το μόνο πράγμα που κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια να βρουν ήταν το 2010, την ίδια χρονιά που είχε χαθεί ο Ράσελ, δύο ανθρώπινα πόδια
από τον Αστράγαλο και κάτω, που, από τα οποία το ένα φορούσε μία καφέ μπότα ορειβατική, ίδια με του Ράσελ. Ναι, αλλά δεν ταυτοποίησαν αν ήταν δικό του. Ναι, και δεν ήτανε, αν έκανε σε άλλον. Πλάκα κάνει. Λίγο αργότερα, ένα μέλος της οικογένειας, δεν διευκρίνησαν ποιον, ποιος ήταν, βρήκε τα ορειβατικά παπούτσια του Ράσελ, αυτά τα γνωστά που συζητάμε, στο εξοχικό τους, που απήχε 70 μίλια από το σπίτι. Άρα, με ποια παπούτσια ήταν ο Ράσελ? Πήγε, άφησε το αυτοκίνητο, ανέβηκε στην ορειβασία, κατέβηκε μετά για παπούτσια, πήγε στο εξοχικό περπατώντας, άφησε εκεί τα παπούτσια του και μετά έφυγε χωρίς παπούτσια? Ή από την αρχή, όπως έβρισε την πληροφορία για τα παπούτσια, είπε λάθος παπούτσια? Θα σου πω. Εγώ κρατάω σημειώσεις, δεν έχω σταματήσει να κρατάω σημειώσεις, πες. Και συνεχίζω, γιατί όλα τα γεγονότα είναι αδύνατο να συνδεθούν. Ναι. Όσο διάβαζα, δεν τέριαζε τίποτα με τίποτα. Ναι. Όσο η αστυνομία λοιπόν έκανε έρευνα για την εξαφάνιση του Ράσελ, βρήκαν στον υπολογιστή του πατέρα του, τον οποίο είχε παραδώσει ο ίδιος στην αστυνομία για να βοηθήσει, παιδικό πορνογραφικό υλικό. Αλλά και ενηλίκων με πράξεις με ζώα. Τι λες ρε. Συνολικά 415 φωτογραφίες. Και το έδωσε μόνος του? Ναι. Μάντεψε όμως πού είπε ότι τις βρήκε αυτές τις φωτογραφίες. Στον υπολογιστή του Ράσελ. Σε ένα στικάκι που πήρε από έναν άγνωστο συγγενή. Γενικά αυτά τα στικάκια στο σπίτι πήγαιναν, ερχόντουσαν. Και ούτε αυτό το στικάκι το έχουμε βρει. Τα πήρε όμως από ένα στικάκι. Και μετά τα αντέγραψε και σε CD. Το έχουμε. Είναι ηλίθιος. Δεν. Όχι, δεν είναι ερώτηση. Είναι ηλίθιος. Ναι. Στην πορεία, δηλαδή πραγματικά, στην πορεία η οικογένεια ενημέρωσε πως ο Ρότζερ, ο πατέρας, πάσχει από ένα εκφυλιστικό πρόβλημα στον εγκέφαλο, λόγω ενός ατυχήματος που είχε πριν πάρα πολλά χρόνια, και ότι ο ίδιος ο Ρότζερ είχε σχεδιάσει να αυτοκτονήσει. Σου μιλάω για τον Ρότζερ, έτσι. Περίμενε. Είναι τόσες πολλές πληροφορίες που δεν ξέρω τι να τις κάνω. Ναι. Okay, ναι. Ουσιαστικά πάμε λίγο παράλληλα. Ένα στεκάκι είχε ο γιος του, ένα στεκάκι είχε ο πατέρας. Ένα ηχογραφημένο μήνυμα αυτοκτονίας είχε ο γιος, πριν χρόνια ήθελε να αυτοκτονήσει και ο πατέρας. Ναι. Πάμε λίγο παράλληλα. Έχω μια θεωρία, αλλά ναι. Ωραία. Ο Ράσελ λοιπόν, λένε τώρα γονείς, ότι ο Ράσελ γνώριζε το πρόβλημα του πατέρα του και ότι ο πατέρας του ήθελε να αυτοκτονήσει και μάλλον δεν άντεξε να το αντιμετωπίσει. Ναι. Να το διαχειριστεί. Ναι, πες μας τη βλακεία σου. Όχι εσύ, η οικογένεια. Πες το. Και έτσι ήθελε να αυτοκτονήσει γιατί δεν μπορούσε. Ναι, την είπαν. Οι αστυνομικοί όμως το απέκλεισαν αυτό. Τους ήταν πολύ έξυπνοι. Μπράβο. Αδύνατον να το συντονίσουν. Ο Ράσελ. Βλέπεις, προσπαθώ να σου δώσω επιλογές του τι ακριβώς συνέβαινε. Ναι. Ο Ράσελ είχε άσθημα, μας ενημέρωσαν οι γονείς του. Ναι. Όχι πάρα πολύ σοβαρό, μάλλον, γιατί δεν είχε εισπνεώμενα πουθενά, ούτε μαζί του. Αλλά άσθημα, έτσι. Ναι, εντάξει, ναι. Ναι, ωραία. Ναι. Δεν είναι ναι. Όταν λέμε κάτι και είμαστε γονείς και έχουμε χάσει ένα παιδί, πρέπει λίγο να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να μπορούμε να διευθετήσουμε τα προβλήματα. Ναι, ναι. Ναι. Στην περιοχή που πήγε του καταφυγίου και μπήκε μέσα, γιατί θεωρούμε όλο ότι μπήκε μέσα σε αυτήν τη στρατιωτική βάση ραντάρ. Γιατί το θεωρούμε, αφού δεν υπάρχουν αποδείξεις? Γιατί είχε αυτά τα ρηματοστικάκια για τις φωτογραφίες. Κάτι έψαχνε το παιδί. Ναι. Μπορεί να μην πήγε εκείνη την ημέρα. Ναι, οκ. Okay. Στην περιοχή λοιπόν του καταφυγίου υπήρχε τοξικός αμίαντος. Και ο πατέρας σκέφτηκε ότι ο Ράσελ που είχε άσθημα έπαθε κρίση μέσα σε αυτό το κτίριο και πέθανε. Εκεί που είναι σωρός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άφαντη σωρός. Η επόμενη σκέψη που βγήκε αμέσως μετά από όλο αυτό ήταν. Επανερχόμαστε ταυτόχρονα στην πρώτη σκέψη, ότι δεν ήταν μόνος του. Ναι. Ήταν μαζί με ένα φίλο του και συνέβη αυτό το ατύχημα, που λόγω άσθηματος πέθανε μέσα στο κτίριο. Ο φίλος του τρομοκρατήθηκε και προσπαθώντας να καλύψει την κατάσταση, τον έριξε από κάπου. Τον εξαφάνισε. Που πάλι δεν στέκει και πάλι δεν έχουμε σωρό. Και πάλι τα παπούτσια τι δουλειά έχουν στο κτίριο? Και επίσης που είναι το πτώμα. Ναι. Και πώς έφυγε ο άλλος φίλος από εκεί με τα πόδια. Και πού τον εξαφάνισε, δεν τον πήρε μαζί του αναγκαστικά, τον άφησε εκεί. Και συνεχίζω, μπας και βρούμε μια άλλη θεωρία πώς τι μπορεί να συνέβη στον Ράσελ, η οποία είναι και συνδυαστική. Ναι. Γιατί πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω. Εγώ ένιωθα όταν διάβαζα την ιστορία, επειδή διάβαζα από διαφορετικές πηγές, ότι πρέπει να βάλω τα κομμάτια. Ναι, και να τα ενώσω, γιατί δεν ταιριάζει τίποτα με τίποτα. Ναι. Ο πατέρας του Ράσελ, υπάρχει μια θεωρία, η οποία όμως ούτε την απέκλεισαν, ούτε επιβεβαιώθηκε από κάπου, ήταν μέλος μιας κυβερνητικής ομάδας. Έλα. Και ίσως εχθροί στοχοποίησαν τον Ράσελ για εκδίκηση. Mm-hmm. Κάτι που βγάζει νόημα, γιατί ο πατέρας του είχε πάρα πολλά χρήματα. Έλα, δεν το φαντάστηκα. Και δεν καταδικάστηκε ποτέ για κάτι. Για αυτό που είχε στην κατοχή του. Αυτό, γιατί? Έγινε όμως δίκη. Έγινε δίκη συγκεκριμένα για το υλικό που βρέθηκε στο... Ναι, αλλά δεν καταδικάστηκε ποτέ. Ή, υπάρχει άλλη πληροφορία, ο Ράσελ
και ο πατέρας του εμπλέκονταν και οι δύο, ειδικά με αυτό το στικάκι που ήταν άφαντο. Ναι. Και μπορεί, θεωρούν οι άνθρωποι τέλος πάντων, ότι ήταν ίδιο το ένα στικάκι με το άλλο στικάκι. Ναι. Δηλαδή αυτό που έδωσαν στον έναν, αυτό έδωσαν και στον άλλον. Είχε τα ίδια αρχεία τέλος πάντων. Όχι, δεν ήταν η διαρχία, ήταν το ίδιο στικάκι. Α, ήταν το ίδιο στικάκι. Ο ίδιος άγνωστος άνθρωπος, που μάλλον δεν ήταν ποτέ συγγενής, έδωσε τα αρχεία για το καταφύγιο στο Ράσελ και τα άλλα αρχεία με τους ενήλικες πράξεις και παιδιά σε άλλα, στον πατέρα. Ναι. Αλλά για ποιο λόγο το έχει κάνει αυτό? Για ποιο λόγο αυτοί οι δύο να μοιράζονται το στικάκι και να παίρνουν τις πληροφορίες? Έχω εξήγηση, ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει η ενδιάμεση πληροφορία. Ότι το στικάκι ήταν του πατέρα, το έδωσαν στον πατέρα. Ναι. Ο Ράσελ το βρήκε κατά λάθος. Ναι. Και ο πατέρας τον δωροδόκησε με 300.000 ναι, λίρες. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Γιατί το είπες εσύ, θέλω να το πω εγώ. Γιατί τρεις μέρες πριν την εξαφάνισή του είχε τάξει τις 200.000 λίρες. Mm-hmm. Και θα μπορούσε ακόμα, γιατί δεν έχουν άλλοθε κανείς επιβεβαιωμένο στην οικογένεια, να έχει πάει ο πατέρας μαζί του στην πλαγιά και πάνω σε καβγά να τον σκότωσε. Ναι. Απλά να ήταν τυχερός και να μην βρέθηκε ποτέ ισορρός του. Αν όμως ο πατέρας ήταν ένοχος. Ναι. Γιατί συνεργάστηκε τόσο πολύ με την αστυνομία και δεν φρόντισε, ας πούμε, να καθαρίσει τον υπολογιστή του? Δεν είναι τόσο εύκολο να καθαρίσει έναν υπολογιστή. Ωραία, δεν έδωσε εύκολο. Γιατί τον έδωσε, δεν υπήρχε λόγος να δώσει τον υπολογιστή του. Τον έδωσε μόνος. Για ξεκάρφωμα. Στη δίκη που έγινε για το υλικό που είχε ο πατέρας στην κατοχή του, αναφέρθηκε πως παίρνει κοκτέιλ φαρμάκων για αυτήν την εκφυλιστική νόσο που έχει. Άρα, ο Ρότζερ, ο πατέρας, θα μπορούσε να πάσα στιγμή να πει ψέματα. Δηλαδή να μπερδεύεται λόγω εγκεφαλός του και να λέει πράγματα ή να κάνει πράγματα παρορμητικά που κανονικά θα έπρεπε να μην τα κάνει και να καλύψει τον εαυτό του. Ναι, στέκει. Ή ίσως, ξέροντας ότι θα πεθάνει σύντομα, κάλυψε κάποιο άλλο από τα παιδιά του. Α, ήταν να πεθάνει σύντομα, ε. Αφού είχε αυτήν την εκφυλιστική νόσο τον κεφάλου, είπαμε. Ναι, εντάξει, αλλά εξαρτάται την νόσο. Μπορεί να ζήσει και πάρα πολλά χρόνια με. Δεν μας είπε την νόσο, είδανε. Μάλιστα. Και για μετά πολύ λόγο. 13 χρόνια μετά, δεν μάθαμε την αλήθεια και ο Ράσελ δεν έχει βρεθεί. Έχω πάρα πολλά να πω. Να πεις. Καταρχάς, η πρώτη θεωρία που σκέφτηκα ήταν αυτή που είπες. Ότι γιατί να του τάξει 300.000 λίρες, φαντάζομαι. Και στον 18χρονο γιο, στον πιο μικρό. Λίρες. Ναι. Στον πιο μικρό. Άρα, μήπως ήθελε να τον δωροδοκίσει για κάτι. Και άκου τώρα να δεις τι σκεφτόμουν. Μήπως σε όλη αυτή. Ο πατέρας, μάλλον, να το πω καλύτερα. Ήταν μπλεγμένος σε κάποια σεκτά, σε σατανισμό, σε κάτι τέτοιο. Δεν θα το είχαν βρει κάπου. Εγώ αυτόν ρωτιόμουν. Οπότε δεν τους ψάξανε. Είχε πάρα πολλά λεφτά και ήταν και μέλος σε μια κυβερνητική οργάνωση, είπες. Ωραία. Θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο οι αρχές να κάνουν τα στραβά μάτια. Πολλές φορές κάνουν, σε τέτοιες περιπτώσεις ναι, ειδικά. Ωραία. Η θεωρία που έχω στο μυαλό μου είναι η εξής, ότι ο πατέρας ήταν μπλεγμένος. Ο Ράσελ το έμαθε με κάποιον τρόπο, κράτησε τα αρχεία ο Ράσελ για να έχει αποδείξεις από αυτά που λέει, για να κατηγορήσει τον πατέρα του. Ο πατέρας τον δωροδόκησε. Τις τρεις μέρες πριν που πήγε αυτό σε διάφορα μέρη και έψαχνε, ναι. Αυτός προφανώς τι είχε κάνει? Μπορεί να είχε βρει τα γκράφιτι, να είχε βρει φωτογραφίες από τις τελετές όλες αυτές, ναι. Αλλά να μην ήξερε πού ακριβώς είναι. Και να γυρνούσε σε διάφορα μέρη για να εντοπίσει το συγκεκριμένο σημείο που γίνονται οι τελετές. Κατάλαβες, στέκει. Α, πολύ. Ναι. Να πήγε να βρει τα μέρη των τελετών και να βρει τι γίνεται πριν μαζέψει όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν. Ναι. Γι' αυτό τρεις μέρες πριν γυρνούσε και πήγαινε από μέρος σε μέρος. Και όταν έφτασε στο συγκεκριμένο. Τώρα δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι εκείνη την ημέρα. Όχι, έχω την εντύπωση. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι ήταν κι άλλος μαζί του. Γιατί. Και εγώ κατέληξα ότι ήταν κι άλλος μαζί του. Πρώτον τα πόδια. Που βρέθηκαν. Δεύτερον, αυτό που είπαμε για την βενζίνη, ότι κάπως έβαλε βενζίνη. Η οικογένεια σίγουρα ξέρει παραπάνω πράγματα και είναι μπλεγμένη, γιατί δεν γίνεται να μην ξέρεις αν πήρε ο γιος, ας πούμε, το αυτοκίνητο ή που ήταν. Επίσης, δεν είναι πολύ κουλό στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούσαν να βεβαιωθούν είναι αυτό το αυτοκίνητο. Ναι. Σωστά. Δεν μπορούσε κανείς να πει αν όντως πήγε ο Ράσελ στα μαθήματα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν τον είδε κανένα. Ή που δεν τον είδε κανένα και θα βγαίνανε όλοι και θα λέγανε δεν τον είδαμε. Ή που κάποιος θα τον είδε και θα είπε, ρε παιδιά, ήρθε. Εδώ. Ναι. Μέχρι τις 11, μέχρι τις 12 ήταν εδώ. Δεν γίνεται, δεν στέκει. Σίγουρα η οικογένεια είναι μπλεγμένη σε πάρα πάρα πολλά. Και αυτό που λες ότι γιατί ο πατέρας έδωσε τον υπολογιστή, μπορεί να τον έδωσε ή να αναγκάστηκε ναι. με κάποιον τρόπο ή να είπε ότι εντάξει εγώ θα τον δώσω, αλλά
αυτά που θα βρείτε, κάντε τα στραβά μάτια. Καταλαβες? Ναι. Και συμφώνησαν πια όλοι αυτοί οι αστυνομικοί μπλεγμένοι να το καλύψουνε? Είναι πάρα πολλές οι συνθήκες και πάρα πολύ ευνοϊκά για να καλύψουν άλλους και να καλύψουν και έναν φόνο, γιατί πια μιλάμε για έναν φόνο. Επίσης, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και το έχω σημειώσει είναι αυτό που είπες για το εισιτήριο. Το αποτύπωμα στο εισιτήριο. Άρα ήταν ο ίδιος εκεί. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να το αίσθησε κάποιος άλλος. Πήγε. Σε αυτό το καταφύγιο που γίνονταν οι τελετές, πήγε. Και δεν πήγε μόνος του. Θα σου πω. Αν σε περίπτωση πήγε σε αυτό το καταφύγιο και με κάποιον ή κάποιος τον σκότωσε ή από κάπου έπεσε και πέθανε τέλος πάντων, ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου σίγουρα ξέρει τι γίνεται εκεί. Δεν είναι χαζός. Ναι. Και σίγουρα με κάποιον τρόπο το επέτρεπε σε εισαγωγικά. Ή μπορεί να έπαιρνε κάποιο χρηματικό ποσό για όλο αυτό. Ή μπορεί να μην ήθελε και να τα βάλει με αυτούς που ήταν εμπλεκόμενοι εκεί. Ναι. Έτσι. Άρα μπορεί και ο ίδιος τον εξαφάνισε το πτώμα για να μην βρει τον πελάτη. Εντάξει, άλλο να επιτρέψει κάτι θες να μπλέξει και άλλο να κρύψει ένα πτώμα. Ναι. Μπορεί να το έκανε σε συνεργασία με τον άλλο. Και επίσης άκου να δεις τώρα, επειδή το ψάξα εγώ όση ώρα μιλούσες. 2 Μαρτίου του 2010 ήταν σχεδόν πανσέλινος. Δηλαδή ήταν 95% full το φαγγάρι. Οπότε τελετές γίνονται σε χαμό. Ναι, ή στην Πανσέλινο ή στη Νέα Σελήνη συνήθως οι θυσίες. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι ήταν θυσία. Νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά γενικά. Και ότι εμπλέκονται πάρα πολύ. Ότι μπορεί όντως να ήταν θυσία, το σκέφτηκα αυτό. Mm-hmm. Και ότι όντως μπορεί να το κάνει και εκδίκηση για τον πατέρα του. Δηλαδή, και ήθελα, θέλω να θεωρήσω ότι οι γονείς του, η οικογένεια του, από την πλευρά των καλών. Όχι. Δεν θέλω, όχι, δεν μου κολλάει ότι είναι από την πλευρά των καλών. Εντάξει, είναι κάπως δεν ακούγεται ωραίο αυτό που λέω. Αλλά κάτι. Τώρα, πόσο καλό μπορεί να είναι ένας άνθρωπος να είναι με τη μεριά των καλών όταν στον υπολογιστή του βρέθηκε πορνογραφικό υλικό παιδικό? Ναι. Δηλαδή, ακόμα και. Πώς να σου πω. Έρχεται κάποιος, μου δίνει ένα στικάκι και βλέπω αυτό το πράγμα μέσα. Θα τα αντιγράψω στον υπολογιστή μου. Και σε CD. Και σε CD. Όχι, ρε φίλε. Άρα δεν ήταν με τους καλούς, συσσαγωγικά. Ναι. Οκ, okay, να μην ήταν τους καλούς, να ήταν με μια άλλη ομάδα άλλων κακών. Ναι. Και επειδή μπορεί να τους χαλούσε το γλυκό ή κάτι να επενέβαινε, θέλοντας να τον εκδικηθούν, να θυσίασαν τον Ράσελ. Αχ, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά. Και μου κάνει εντύπωση που δεν το ήξερα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και έχει να κάνει με θυσίες και με τελετές. Έχει να κάνει με απίστευτα πράγματα και σε μια πηγή που είδα. Έχει φωτογραφίες από τα γκράφη στον τοίχο. Αχ, θέλω να τα δω αυτά. Θα στα δείξω. Τρελαίνομαι. Γιατί εγώ στην αρχή, έτσι όπως μου τα έλεγες, πριν μου πεις για την οικογένεια και για τον πατέρα και όλα αυτά. Λέω, αυτός ο Ράσελ ήταν δικός μας. Πήγαινε σε μέρη και έκανε εξερευνήσεις και έψαχνε σύμβολα και συμβολισμούς. Πρέπει να έψαχνε αυτός. Όντως να έψαχνε. Ναι. Αυτός ήταν με τους καλούς. Και απ' την άλλη όμως βρέθηκε αυτή η κασέτα από τα 15 του που έλεγε ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Δηλαδή, πόσο βολικό είναι σε εισαγωγικά για την οικογένεια. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι. Δεν ξέρω. Σημασία έχει ότι τον Ράσελ δεν τον βρήκαμε ποτέ. Ναι, έλα ρε εσύ. Είναι κάπου εκεί γύρω, να ξέρεις, στο καταφύγιο. Κάπου χωμένος, θαμένος, τσιμεντωμένος, δεν ξέρω. Σαν τα παπούτσια, σαν το τσιμέντο που ρίξανε στην είσοδο. Ναι. Ίσως κάποτε μάθουμε. Και αν κάποιος έχει διαβάσει μια άλλη πηγή ή έχει βρει κάτι άλλο, να μας στείλει. Ναι. Να μας στέλνετε τέτοια παιδιά. Ναι. Μια κοπέλα μας έστειλε ένα ποίημα. Ε. Ναι. Ε. Του Λιβαδίτη ήτανε. Τον αγαπώ το Λιβαδίτη. Εσύ τα βλέπεις αυτά. Γιατί να το ξαναπούμε αυτό. Η ξαδέρφη Νικολία είναι υπεύθυνη για το Instagram. Βέβαια. Το The Ξαδέρφες Podcast. Και ήταν ένα υπέροχο ποίημα του Λιβαδίτη που εγώ τον αγαπώ γενικά του Λιβαδίτη. Ναι. Που να το ξέρει η κοπέλα. Είδες. Αλλά τα μεταφέρω όλα. Όλες τις πληροφορίες που έχουν τα μηνύματα σου τα μεταφέρω. Το ξέρω, ναι. Πάντα, πάντα μου τα μεταφέρεις όλα. Εγώ λοιπόν, όταν είπες να κάνουμε Αγγλία, είχα πει να κάνω εκείνο το θέμα με αυτό το νησί που λέγαμε. Ναι. Για κάποιο λόγο όμως κάτι δεν μου κολούσε. Ή δεν είχε πάρα πολλές πληροφορίες, είχε πάρα πολλές εικασίες, τέλος πάντων, διάφορα. Και μπήκα σε ένα εκπληκτικό podcast, UK Unknown λέγεται, στο Spotify, που αναλύουν θέματα, μυστήρια από την Αγγλία. Τέλειο. Είναι τόσο προσεγμένο το podcast, τόσο τέλειο. Και υπάρχει και ένα βίντεο για αυτό το θέμα στο YouTube από το κανάλι Dark Curiosities, άλλο αγαπημένο κανάλι, τέλειο. Και θα μιλήσω σήμερα για τη δολοφονία του Charles Walton. Στο λέω από τώρα, στο ξεκαθαρίζω, ότι έχει να κάνει με μαγεία, με τελετές, με θυσίες. Κάτσε να φέρω το καπέλο μου. Με μάγισσες, δηλαδή. Θα φέρω και το ραβδί μου. Και το ραβδί, ποιο ραβδί? Τις μάγισσες. Οι μάγισσες έχουν ραβδί. Εντάξει, ραβδί, ναι. Όχι, οι νεράιδες έχουν ραβδί. Ναι, μπορεί. Όχι, έχουν.
Έκανα, τώρα. Σε έκανα ένα διάλογο μέσα στο μυαλό μου εγώ τώρα, μόνη μου. Να το φέρω τώρα. Φέρω. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείς Αγγλία, σκοτεινή Αγγλία όμως. Μυστικιστική, αποκρυφισμό, πνευματισμό, μάγισσες, όλα αυτά θέλω να τα σκεφτείς για να μπεις στο κλίμα, έτσι. Ναι, ναι. Και είμαστε τον Φεβρουάριο του 1945. Βρισκόμαστε στο Lower Quinton. Okay. Είναι ένα χωριό στην ουσία, στο Warwickshire της Αγγλίας. Είναι ωραία με το Yorkshire. Ναι, αυτά τα ονόματα της Αγγλίας, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν. Η γενικότερη περιοχή ονομάζεται Cotswolds. Okay. Μάλιστα. Και είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία όσον αφορά τον αποκρυφισμό, τις παραδόσεις έτσι με μάγισσες, με τελετές, με τέτοια. Μ' αρέσουν αυτές τις περιοχές. Ναι, υπάρχει και ένας λόφος που έχει πάνω ένα μεσαιωνικό κάστρο που λέγεται ότι εκεί κάναν τελετές και όλα αυτά. Όλα αυτά τα λέω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα δεις που θα καταλήξω. Ο Charles Walton γεννήθηκε στις 12 Μαΐου του 1870. Α, αυτή τη φορά είσαι εσύ πολύ πίσω. Ναι. Αλλάξαμε ρόλους, κυρία μου. Οπότε το 45 ήταν 75 χρονών. Ζούσε σε αυτό το χωριό, στο Lower Quinton, μαζί με την ανιψιά του, την Edith, την οποία την είχαν υιοθετήσει, ήταν 33 χρονών τότε, το 45, γιατί είχε πεθάνει η μητέρα της όταν ήταν μικρή, αυτοί δεν είχαν παιδιά, ο Τσάρλς και η γυναίκα του, οπότε την είχαν υιοθετήσει. Ο πατέρας της βέβαια ζούσε, αλλά ζούσε στο Λονδίνο. Και είχε πεθάνει η γυναίκα του τον Δεκέμβριο του 1927, οπότε ζούσε μόνο αυτός και η ανιψιά του. Η θετή του κόρη. Ναι, η θετή του κόρη. Και από ό,τι έμαθα, κάπως τους έδινε και ένα ενίκιο στον πατέρα της Edith, κάπως έτσι, είχαν κάνει μια περίεργη συμφωνία μεταξύ τους. Και είναι 14 Φεβρουαρίου του 1945. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Στο επόμενο podcast θέλω να το κάνεις αυτό. Ποιο? Θα κάνουμε κοντά με το Αγίου Βαλεντίνου το, το γύρισμα. Θα σου πω και για το Αγίου Βαλεντίνου. Βρήκα κάτι και για το Αγίου Βαλεντίνου. Ο Τσάρλς ήταν ένας άνθρωπος λίγο περίεργος, λίγο κεντρικός, ωστόσο πάρα πολύ συμπαθητικός στους κατοίκους του χωριού τέλος πάντων, ο οποίος στα νιάτα του ήταν αγρότης. Okay. Και κτηνοτρόφος. Και ασχολούταν, αυτό θέλω να το κρατήσεις, με τα άλογα. Φρόντιζε δηλαδή άλογα. Στα 75 του, επειδή είχε πάρα πολλά προβλήματα. Υποκόμος, ναι, υποκόμος. Αχ, τι ωραίο, ναι, υποκόμος. Επειδή είχε πάρα πολλά προβλήματα υγείας και αρθρίτιδα, κυκλοφορούσε συνεχώς με δύο μπαστούνια. Ωστόσο, ο άνθρωπος ήθελε κάπως να βγάζει χατζηλίκι και πήγαινε σε κοντινές φάρμες και έκανε διάφορες αγροτικές δουλειές. Κυρίως κλάδευε δέντρα, θάμνους και τέτοια. Εκείνο το πρωί, λοιπόν, στις 14 Φεβρουαρίου, ξύπνησε στις 8.30 το πρωί. Η ανιψιά του έβαλε και φαγητό μαζί του και πήγε σε μια κοντινή φάρμα στο The Firs, έτσι λεγόταν η φάρμα, η οποία ανήκε στο... Η γουνά. Όχι, F-Y-R-S. Okay. Okay. Η οποία ανήκε στον Alfred Potter. Να το Potter, με τη μαγεία πάλι, έτσι. Τίποτα τυχαίο. Θα πήγαινε εκεί για να κλαδέψει δέντρα τώρα, να κάνει κάποιες αγροτικές δουλειές τέλος πάντων. Και θα γυρνούσε στις 4 η ώρα. Ωραία, μέχρι αυτό εδώ το μια χαρά. Πάρα πολύ συχνά. Δεν επέστρεψε ποτέ. Όπως καταλαβαίνεις. Όταν... το χάσαμε και αυτό. Το χάσαμε. Τι θα το κάναμε στο podcast μας. Θα γυρνούσε όσο και αυλαβή. Η ανιψιά του Edith στις 6 ώρα που επέστρεψε σπίτι δεν τον βρήκε και ανησύχησε. Γιατί ήξερε ότι έχει πολλά προβλήματα υγείας και σου λέει κάτι θα πάθει ο άνθρωπος. Μπορεί να άπεσε κάπου, μπορεί να ζαλίσει για κάτι να χρειάζεται. Ωραία. Ναι. Και πήγε στο γείτονά της, τον Χάρι Μπίσλι, και του είπε ότι λείπει ο θείος μου. Πάμε να τον ψάξουμε. 6 ώρα το απόγευμα είχε ήδη νυχτώσει. Ναι. Εκεί, Αγγλία. Οπότε πήρανε φακούς και αρχίσαν να ψάχνουνε. Δεν βρήκαν τίποτα. Φτάσανε μέχρι τη φάρμα του Alfred Potter, χτύπησαν την πόρτα, τους άνοιξε ο Potter και τον ρωτήσανε, είδες καθόλου τον Charles σήμερα? Γιατί γελάς? Τους άνοιξε ο Potter και τον ρωτήσανε, από ποια αποβάθρα φεύγει? Χάρη εσύ! Μα τι να κάνω, τους άνοιξε ο Potter. Ναι. Ναι. Και τους είπε ότι την τελευταία φορά που τον είδα ήταν 12 με 12 και 4 το μεσημέρι. Και εκείνη την ώρα έκανε ένα διάλειμμα για να φάει. Και από εκεί και μετά δεν τον είδα. Αλλά πάμε, λέει, γιατί ήταν τεράστια φάρμα, ρε παιδί μου, πάμε, λέει, μέχρι εκεί που τον είδα να δούμε, να ελέγξουμε. Και μόλις φτάνουν εκεί, βρίσκουνε. Είναι λίγο σοκαριστική η σκηνή, αλλά πρέπει να το περιγράψω. Μην στραβομουτσουνιάζεις. Πρέπει να πω λεπτομέρειες. Είμαι έτοιμη. Και σας προειδοποιώ και σας κάνω disclaimer, από ποιήση. Τον βρήκανε λοιπόν νεκρό, δίπλα σε ένα θάμνο, κουλουριασμένο. Στο πλάι, στα αριστερά του, στην αριστερή του πλευρά. Ναι. Ωραία. Μέσα σε μια λίμνη αίματος. Είχε ένα δρεπάνι καρφωμένο στο λαιμό του. Δρεπάνι όμως όχι το κανονικό. Αυτά τα μικρά που κλαδεύανε παλιά τους θάμνους. Το είδα, δηλαδή το ψάξα πώς ήταν. Ο λαιμός του είχε άλλα 3 μεγάλα τραύματα ανοιχτά.
ήταν σαν σχεδόν να είχε αποκεφαλιστεί. Δεν θέλω να... Τι φατσούλα, τι καλή. Λοιπόν, επίσης στα χέρια του είχε πάρα πολλές γρατζουνιές από την εξωτερική μεριά, σαν αμυντικά τραύματα, ναι. Το χειρότερο όμως ήταν... Α, έχει και χειρότερο. Ναι, ναι. Ότι είχε ένα δίκρανο, τα ξέρεις τα δίκρανα, αυτά που είναι σαν πυρούνες μεγάλες, ναι, πάντων, καρφωμένο στο πρόσωπό του και σφινωμένο στο έδαφος, δηλαδή σαν κάποιος να τον είχε, καταλαβαίνεις, να τον, μάλιστα, είχε καρφώσει. Ναι, ναι. Προσπαθώ, αλλά υπάρχει λόγος που το αναφέρω. Ήταν λοιπόν σαν ο δολοφόνος να ήθελε να καρφώσει το κεφάλι του στο έδαφος και αυτό λέει, φώναξαν φυσικά την αστυνομία, ήρθε κατευθείαν αστυνομία, ιατροδικαστής. Ο ιατροδικαστής είπε ότι αυτό με το δίκρανο έγινε αφού είχε πεθάνει. Ναι. Έχει σημασία. Το μόνο που έλειπε από πάνω του ήταν ένα ρολόι τσέπης που είχε. Κατά τα άλλα. Μ' αρέσουν αυτά τα ρολόι. Ναι, με την αλυσίδα. Είχε και ο παππούς μου. Πού είναι εκείνο το ρολόι, τώρα που το σκέφτομαι. Να το ψάξω, τέλος πάντων. Δεν έλειπε κάτι άλλο από πάνω του, αλλά βρήκε ο ιατροδικαστής ότι είχε πάρα πολλές μελανιές στο κρανίο και σπασμένα πλευρά. Δηλαδή κάποιος προφανώς τον είχε χτυπήσει πριν τελικά τον, ναι, σκοτώσει, τέλος πάντων. Έγινε μια μάχη. Ναι. Βρέθηκε μόνο ένα από τα δύο μπαστούνια που είχε πάντα. Και η άκρη του ήταν γεμάτη αίμα και τρίχες. Οπότε προφανώς είχε χρησιμοποιηθεί και το μπαστούνι για να τον χτυπήσουν. Όταν ο Πότερ είδε το μπαστούνι, σχεδόν λιποθύμησε. Ταράχτηκε πάρα πολύ και τους είπε ότι δεν νιώθω πάρα πολύ καλά. Πεινάω και κρυώνω και νιστάζω και θέλω να πάω σπίτι μου. Φώναξε τη μαμά μου. Φυσιολογικό, πες μου λίγο. Ναι. Τέλος πάντων, συνέχισαν τις έρευνες και δεν βρήκανε τίποτα άλλο. Δεν βρήκανε ούτε άλλα στοιχεία, ούτε αποτυπώματα, τίποτα, ούτε μαρτυρίες για το τι μπορεί. Και αυτό ήταν περίεργο γιατί, παρά το ότι ήταν μια μεγάλη φάρμα, το πτώμα του βρέθηκε σε ένα σημείο από όπου πάρα πολύ συχνά περνούσε κόσμος. Ήταν ένας κεντρικός δρόμος, ας πούμε. Ναι. Και είπε ο ιατροδικαστής ότι η δολοφονία έγινε 1:00 με 2:00 το μεσημέρι, μέρα μεσημέρι δηλαδή. Άρα κάποιος πρέπει να το είδε αυτό. Δεν γίνεται να μην είδε κάποιος κάτι. Και συνεχίζουμε. Επειδή οι αστυνομικοί εκεί δεν ήταν πάρα πολύ έμπειροι. Είχε 500 κατοίκους όλο και όλο το χωριό. Τι έμπειροι να ήταν αστυνομικοί. Και πόσες δολοφονίες να είχαν γίνει εκεί, τέλος πάντων. Καλέσανε τη Scotland Yard και ήρθε ένας αστυνομικός, ο Ρόμπερτ Φάμπιαν, ο οποίος ήταν ο καλύτερος που είχε η Scotland Yard εκείνη την περίοδο. Είχε ασχοληθεί με τα πιο ιδεχθή εγκλήματα και ήταν πάρα πολύ γνωστός γιατί με όποιο έγκλημα είχε ασχοληθεί το είχε λύσει. Τύπου Sherlock Holmes. Ναι. Δεν είμαστε πολύ Αγγλία όμως. Ναι. Πες! Στις 16 Φεβρουαρίου λοιπόν φτάνει αυτός ο αστυνομικός εκεί και αρχίζει και κάνει έρευνα και έχει και έναν βοηθό μαζί του. Σαν τον. Πώς το λένε μωρέ τον βοηθό του Sherlock Holmes? Watson. Watson. Με το, σαν τον Watson. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Φάμπιαν ήταν να πάει στο σπίτι του Πότερ και να τον ρωτήσει τι ακριβώς συνέβη. Ο Πότερ τότε άρχισε λίγο να αλλάζει την ιστορία και είπε ότι δεν ήταν 100% σίγουρος ότι ήταν 12 και 20. Μετά είπε ότι δεν ήταν 100% σίγουρος ότι ήταν ο Walton εκεί, ο Charles. Μπορεί να ήταν λέει κάποιος άλλος. Ποιος μπορεί να ήταν στη φάρμα σου. Ναι. Δηλαδή. Και κατευθείαν ανέφερε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης που βρισκόταν σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Είχε αιχμαλώτους πολέμου από ό,τι κατάλαβα αυτό το στρατόπεδο. Ναι. 1945 δηλαδή. Είμαστε στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είπε ότι πολλές φορές οι αιχμάλωτοι φεύγουν από εκεί, το σκάνε και μπορεί να το σκότωσε κάποιος από αυτούς. Βγήκε ένας αιχμάλωτος πολέμου. Ναι. Από ένα τέτοιο στρατόπεδο. Ναι. Έτσι όπως ήταν χάλια και τα λοιπά, πετυχαίνει έναν 75χρονο και το σκοτώνει. Όχι απλά το σκοτώνει. Το σκοτώνει. Έτσι, ναι, με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων και χωρίς να έχει κάποιο. Δηλαδή δεν κουβαλούσε χρήματα μαζί του. Ναι. Είχε μόνο το ρολόι, το οποίο φυσικά έλειπε. Και δεν ήταν λέει και πάρα πολύ μεγάλη αξία το ρολόι. Αυτό ακριβώς έχω σημειώσει για μετά. Ότι ο Φάμπιαν είπε ότι ναι, οκ, okay, θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά γιατί τόσο βίαιο έγκλημα. Φαινόταν σαν κάποιο δηλαδή να είχε προηγούμενα μαζί, ναι, του. Σαν... που κανένας δεν είχε από τους κατοίκους. Παρατήρησε λοιπόν ο Φάμπιαν ότι εκείνη την ώρα ο Πότερ ήταν πάρα πολύ αγχωμένος και τον ρώτησε τι ακριβώς σου συμβαίνει, γιατί είσαι τόσο αγχωμένος. Και είπε αυτός ότι έχω αγχωθεί γιατί ακούμπησα το δρεπάνι και μπορεί να βρείτε τα δακτυλικά αποτυπώματα πάνω, τα δικά μου. Πότε ακούμπησε το δρεπάνι? Είπε λοιπόν αυτός ο Πότερ ότι ο Μπίζλι, ο γείτονας που είχε έρθει με την Ίντιθ, του είπε ότι για δες λίγο να σιγουρευτούμε ότι είναι νεκρός, βλακεία, ο οποίος είχε σχεδόν αποκεφαλιστεί, και ότι αυτός λέει το ακούμπησε το δρεπάνι και γι' αυτό φοβότανε, μήπως, ναι, τον κατηγορήσουνε. Όταν όμως αναλύθηκε το δρεπάνι, δεν βρέθηκαν καθόλου μα καθόλου δακτυλικά αποτυπώματα πάνω. Άρα είπε ψέματα. Άρα για κάποιον άλλο λόγο ήταν αγχωμένος. Ναι, για το μπαστούνι ήταν αγχωμένος, αυτός να δεις. Ούτε στο μπαστούνι βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, άκου τώρα.
Ο Φάμπιαν λοιπόν συνέχισε τις έρευνες. Μπορεί να μίλησε και με τους 500 κατοίκους του χωριού. Θα ήταν και δύσκολο. Ναι. Και όλοι λέγανε το ίδιο πράγμα. Ότι κανένας δεν είχε προηγούμενα με τον Γουόλτον, ότι όλοι τον αγαπούσαν και ότι δεν βρίσκουν κάποιον λόγο να έχει συμβεί όλο αυτό. Παρατήρησε όμως ο Φάμπιαν ότι όλοι ήταν μυστικοπαθείς. Στο χωριό. Στο χωριό. Και ότι οι 500. Ήταν... Ναι, ότι είχε την εντύπωση ότι κάποιοι από αυτούς ξέρανε παραπάνω πράγματα, αλλά δεν μιλούσανε. Και είπε, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, μέχρι εδώ μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, ή θα ζητήσω ενισχύσεις, ή θα πρέπει να βρεθεί ακόμα ένα στοιχείο. Λίγο πριν φύγει από το χωριό, γιατί το είχε πάρει αποφάσει ότι δεν βγάζω άκρη εδώ πέρα, πήγε μια βόλτα στον λόφο αυτόν που λέγαμε, που είχε το κάστρο. Ναι, ναι. Okay. Και καθώς κοιτούσε κάτω, ξαφνικά ένιωσε ότι κάποιος τον κοιτάει. Τώρα αρχίζει η ιστορία και γίνεται creepy, τώρα μ' αρέσει. Λοιπόν. Χάνεται και τα μούτρα της, παιδιά, ναι. Η που είναι ενθουσιασμένη, γυαλίζει ολόκληρη. Ναι. Λοιπόν, γύρισε και βλέπει έναν μαύρο σκύλο πάνω στο κάστρο αυτό που είχε το μεσαιωνικό, στα τείχη τέλος πάντων, και να τον κοιτάει. Τέλειο. Έλα, κάντε λίγο εικόνα, δεν μπορώ. Εγώ γιατί τρελαίνω με αυτά, έχω κάποιο πρόβλημα. Όχι, όχι. Α. Είσαι απόλυτα φυσιολογική. Γέλασαν άλωστε, και οι. Άλλωστε, ποιοι είμαστε εμείς που θα ορίσουμε το φυσιολογικό. Ναι, γέλασαν και οι 40.000 που έχουν κατεβάσει το podcast μας στο Spotify, να ξέρεις. Καθόταν λοιπόν το σκυλί και τον κοιτούσε. Μαύρο σκύλος, έχει σημασία αυτό που σου λέω. Και όσοι θέλετε να μάθετε παραπάνω, ψάξτε και για την ΕΚΑΤΗ, ψάξτε και για όλα αυτά. Κάνω εγώ τα. Πετάω τα σφινάκια. Φεύγει μετά ο σκύλος. Ανατρίχιασε ο Φάμπιαν. Δεν ήταν και συνηθισμένος σε τέτοια πράγματα. Ένα λεπτό αργότερα περνάει ένα αγόρι και τον ρωτάει ο Φάμπιαν, το είδες, λέει, το σκυλί. Και λέει το σκυλί. Και λέει το αγόρι. Ποιο σκυλί, δεν είδα, λέει, κανένα σκυλό. Που δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον είδε. Γιατί περάσανε με δευτερόλεπτα διαφορά. Σίγουρα θα είχαν συναντηθεί. Okay. Mm-hmm. Αλλά το αγόρι, λέει, πάγωσε και χλώμιασε. Γυρνάει σπίτι λοιπόν ο Φάμπιαν και πριν φύγει από το χωριό, ο αρχηγός της αστυνομίας, λέει, του είχε δώσει ένα βιβλίο που λεγόταν Folklore, Old Customs and Superstitions in Shakespeareland. Δηλαδή, ωραία. Λαογραφία, δυσιδαιμονίες και έθιμα ωραία. Στη χώρα του Σέξπιρ. Ωραίο. Ναι. Ωραίο βιβλίο. Ωραίο βιβλίο. Θα το ήθελα αυτό. Και εγώ. Ναι. Θα το συζητούσαμε ένα βράδυ πριν το κρασί. Ναι. Είχαμε απλώσει εδώ να πούμε πού συμφωνούμε, ναι. Πού. Και θα ερχόταν οι άντρες μας να μας βλέπανε και θα λέγανε μάγισσες. Τι κάνετε. Λοιπόν. Και αρχίζει λοιπόν και του μπαίνουν άλλες ιδέες μέσα στο μυαλό του. Ότι ίσως όλο αυτό ήταν μια τελετή μαγείας. Okay. Άρα ο αρχηγός αστυνομίας προσπάθησε να τον βοηθήσει. Ναι. Να του δώσει στοιχειάκι. Ναι. Πάρε λοιπόν. Ένα χίντι, γιατί σε βλέπω ότι χάσκεις. Αυτό, ναι. Στάνταρ. Στα 12 μίλια από το χωριό υπήρχαν κάτι πέτρες που λεγόταν Roll Right Stones και ήταν αυτό ένας τόπος όπου γινόταν τελετές και παγανιστικές συναντήσεις. Ένα τώρα, με αυτά που λες, εγώ που είναι τον άλλο μήνα να κάνω ένα ταξίδι μέχρι εκεί, θα πάω να βρω το χωριό. Αγγλία, ναι. Αχ, ναι, θα πας Αγγλία. Θα πάω να βρω το χωριό. Εννοείται ότι θα πας να το βρεις και θα ανεβάσεις και story και θα τα ανεβάσουμε στο Instagram. Μάλιστα, μην είναι τερμαλάχ το χωριό και κάνω δύο μέρες να φτάσω. Είναι κέντρο, Αγγλία, πιο κέντρο δεν υπάρχει, να ξέρεις. Ωραία. Και όσον αφορά λοιπόν το μαύρο σκύλο, στην περιοχή ο σκύλος θεωρούνταν ιονός θανάτου ή συμβολικά επιβεβαίωση της παρουσίας του διαβόλου σε έναν τόπο. Και πάλι σας πάω πίσω στην ΕΚΑΤΗ και στις αρχές. Έχει χατιά. Τι έχει? Χατιά. Όχι, έχει και σκύλους. Τρεις σκύλους. Τρεις ή δύο. Τρεις. Ναι. Αλλά κυρίως δικά της είναι τα γατιά. Οι γάτες είναι της ΕΚΑΤΗς. Αλήθεια. Εγώ για σκύλους ξέρω. Τέλος πάντων. Μπορεί να έχεις και ένα δίκιο κι εσύ. Μάλιστα. Και γι' αυτό, άμα θέλετε, στείλτε ένα μήνυμα. Στείλτε μήνυμα. Μάλιστα, τα μαύρα σκυλιά τα ονομάζανε Black Shuck. Από την αγγλοσαξονική λέξη σούκα, που σημαίνει δαίμονας. Υπάρχουν και καταγραφές από το 1577 ότι ένα σκύλος είχε μπει μέσα σε μια εκκλησία, τύπου ας πούμε σαν λυσσασμένος, ρε παιδί μου, και είχε σκοτώσει 2-3 ανθρώπους. Τώρα καταλαβαίνεις ίσως γιατί το παιδί. Όταν του είπε ο Φάμπιαν ότι πέρασε ένας μαύρος σκύλος, να ταράχτηκε. Ναι. Γιατί υπήρχε αυτή η παράδοση. Ήξερε, το παιδί δεν ήξερε την παράδοση, έχει μεγαλώσει. Ναι. Ήξερε την ιστορία ότι ο σκύλος συμβολίζει το σατανά και είναι ιονός θανάτου και όλα αυτά. Άκου τώρα να δεις, την ίδια μέρα που έγινε αυτό, ναι. με τον τύπο που είδε το Φάμπιαν που είδε το σκυλί και το αγόρι και όλα αυτά, ένα σκύλος έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας και σκοτώθηκε. Ο σκύλος. Ο σκύλος. Μάλιστα. Από μόνος του έπεσε. Ταυτόχρονα την ίδια μέρα, δίπλα ακριβώς από εκεί που βρέθηκε το πτώμα του Γουόλτον, ναι. Βρέθηκε ένας μαύρος σκύλος κρεμασμένος από ένα δέντρο. Τότε ο Φάμπιαν είπε ότι εντάξει, δεν μπορώ να φύγω, κάτι τρέχει εδώ. Πού να πάω. Ναι. Εμένα μου θύμισε, θυμάσαι ένα χωριό που είχα κάνει στην Αμερική
που γινόντουσαν τελετές και γινόντουσαν όλα τα κουλά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό φαντάσου, αλλά στην Αγγλία του 45. Σε ακόμα πιο σκοτεινό. Ε? Καλύτερη επιλογή. Σε καλύτερη εκδοχή. Έψαξε λοιπόν στα αρχεία και ανακάλυψε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος είχε δολοφονηθεί με δίκρανο. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1875, 70 χρόνια πριν, η Ann Tennant είχε βγει να αγοράσει ψωμί. Στο δρόμο πέτυχε έναν γείτονα, τον John Haywood. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Μαλώσαν, σκοτωθήκαμε, δεν ξέρω τι. Και ο Haywood την κάρφωσε στο λαιμό με ένα δίκρανο αφού την είχε χτυπήσει. Περπατά στο δρόμο. Βρίσκει μια γειτόνισσα. Λογομαχείς. Εκνευρίζεσαι. Τι ωραία. Α, ένα δίκρανο. Πάρτα. Ναι, γιατί όμως. Και με ένα άγκιστρο λέει. Με ένα δέμα τύπου αγκίστρι. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι. Φαντάσου αυτά που κρεμάνε τα κρέατα. Ναι, ναι. Τόσο μεγάλο. Είχε σκαλίσει έναν σταυρό στο στήθος της. Όταν έγινε η δίκη και τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε ότι η Tennant ήταν μάγισσα και ότι είχε καταραστεί το κοπάδι του και τη γη του. Και ότι τη σκότωσε για να φύγει το κακό. Ωραία, ξέμπλεξε ο άνθρωπο. Αυτή η πρακτική μάλιστα υπάρχει, λέει, στη λογογραφία της Αγγλίας και λέγεται sticking. Όπου, ναι, είναι το παλούκομα, τέλος πάντων. Ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να, ναι, καρφώσεις τον άνθρωπο που κουβαλάει το κακό ή που φέρει την κατάρα, τέλος πάντων, για να λυθεί, για να λυθούν τα μάγια. Ναι, ναι. Ωραία. Είπε μάλιστα, λέει, ότι υπήρχαν άλλες 15 μάγισσες στο χωριό και ότι αν δεν τον είχαν σταματήσει, είχε σκοπό να τις σκοτώσει όλες. Την καλή πράξη της εβδομάδας ήταν ο άνθρωπος. Ναι. Οπότε ο Φάμπιαν ήταν σίγουρος ότι κάτι που είχε να κάνει με μαγεία έγινε στο χωριό, αλλά δεν είχε άλλες αποδείξεις και έφυγε. Το 1949 εξέδωσε ένα βιβλίο, στο οποίο ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Με βγάζει και φωτογραφίες ταυτόχρονα. Στο οποίο αφιέρωσε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί και ο ίδιος του δεν το χώνευε, ότι ξέρεις, υπήρξε μια υπόθεση που δεν κατάφερα να λύσω, ας πούμε. Και έλεγε σε αυτό το βιβλίο ότι ήταν σίγουρος ότι επρόκειτο για τελετή μαγείας και ότι σίγουρα οι δύο φόνοι είχαν σχέση, σχετίζονταν μεταξύ τους. Ωραία. Ωραία. Το 1968, 23 χρόνια μετά τη δολοφονία, ο Ντόναλτ Μακκόρμικ, ένας συγγραφέας, εξέδωσε ένα βιβλίο που λεγόταν Murder by Witchcraft. Δηλαδή, φόνος λόγω μαγείας. Ναι. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Ιδέες δεν την είπε μάγισσα, την είπε ιέρια. Ιέρια, ναι. Η οποία του είπε ότι ο Γόλτον. Δεν τον ξέρετε λέει καλά τον Γόλτον. Ο Γόλτον είχε περίεργες ικανότητες. Μπορούσε να μιλάει στα ζώα και πιο συγκεκριμένα στα άλογα και στα σκυλιά. Mm-hmm. Άκου τώρα. Θυμάσαι που σου έλεγε ότι φρόντιζε και άλογα. Ναι, είπαμε, ναι, ήταν υποκόμος. Και τα σκυλιά. Μήπως το αγοράκι και οι κάτοικοι φοβήθηκαν ότι τα σκυλιά, αυτά που βλέπανε, τα μαύρα, τα είχε στείλει ο Γόλτον. Ήταν απεσταλμένη του Γόλτον. Γιατί? Μισό λεπτό, κάπου θέλω να καταλήξω. Το 1950 η Μάργαρετ Μάρεϊ, μια ανθρωπολόγος και Αιγυπτιολόγος, η οποία εξειδικευόταν σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μαγεία και με τελετουργίες και όλα αυτά, πήγε μέχρι το Cotswolds, σε αυτή την περιοχή, και παρίστανε την ζωγράφο. Και έπιανε κουβέντα με τους κατοίκους εκεί του χωριού. Αφού λοιπόν μίλησε με όλους, είπε ότι είμαι κατά 95% σίγουρη ότι τον σκότωσαν, έτσι. Mm-hmm. Όχι επειδή ήταν μάγος ο ίδιος και θέλανε να ξορκίσουν το κακό όπως είχαν κάνει στην Ann Tennant, αλλά σαν θυσία. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι στο χωριό ασχολούνται με τη μαγεία. Και γιατί να θυσιάσουν τον δικό μας. Γιατί την προηγούμενη χρονιά οι σοδιές τους τα είχαν πάει χάλια. Είχε λέει ξηρασία, είχε να βρέξει πόσο καιρό. Ναι, ναι, γιατί διαλέξανε να θυσιάσουν αυτόν. Μπορεί να βρέθηκε πρόχειρος, ξέρω εγώ. Α, όχι! Υπάρχει λόγος που θυσίασαν συγκεκριμένα αυτόν. Άκου τώρα να δεις. Το 1944 λοιπόν, οι σοδιές τους είχαν πάει χάλια. Στις 14 Φεβρουαρίου. Πάλι. Είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η 14 Φεβρουαρίου, που στο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν 1η Φεβρουαρίου. Ναι. Και ήταν η ημερομηνία που κατεξοχήν γινόντουσαν θυσίες που είχαν να κάνουν με τη γονιμότητα. Και είπε αυτή η Μάργαρετ Μάρεϊ ότι ήταν σχεδόν σίγουρη ότι ο Γόλτον ήταν εγγονός της Ann Tennant. Ναι. Καταλαβαίνεις πώς αντιστρέφονται οι ρόλοι, ε? Δηλαδή από εκεί που αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πράγματα για αυτόν, ξαφνικά σκεφτόμαστε πράγματα για όλο το υπόλοιπο χωριό και ότι τον σκότωσαν σαν θυσία. Το 1956 μία γυναίκα έστειλε μία επιστολή σε μία εφημερίδα και είπε ότι είμαι μέλος μιας σατανικής σέκτας, ότι η δολοφονία του Γόλτον ήταν θυσία, ότι την ημέρα που δολοφονήθηκε παρόντες ήταν 13 άτομα μέσα και αυτοί,
ότι αυτός που σκότωσε τελικά τον Walton και ήταν επικεφαλής, ας πούμε, της τελετής, δεν ήταν από το χωριό και είχε έρθει από το Λονδίνο για να το κάνουν όλο αυτό, και ότι η δολοφονία έγινε τα μεσάνυχτα. Άρα ήξερε και ο διοκτήτης της φάρμας. Ναι. Ναι, αλλά πώς η ανιψιά μετά λέει ότι αυτός έφυγε 8,5 ώρα. Δεν ήταν η ανιψιά μέσα. Πώς ήταν η ανιψιά. Μήπως από το Λονδίνο ήρθε ο μπαμπάς της. Ο μπαμπάς της γιατί. Κάπου εκεί κοντά δεν μένει στο Λονδίνο. Ναι. Μήπως αυτός ήταν. Ήταν μεγάλος ο μπαμπάς της, δεν νομίζω να το έκανε αυτό. Οπότε ποιος τον σκότωσε, τον Walton, και για ποιο λόγο. Αργότερα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, όταν πήγαν κάποιοι δημοσιογράφοι του BBC για να κάνουν αφιέρωμα, ας πούμε, τύπου ντοκιμαντέρ για το θέμα, είπαν ότι κάθε φορά που έπαιρναν συνέντευξη από κάποιον κάτοικο του χωριού, έλεγε ακριβώς τα ίδια. Ήταν σαν να είχαν γράψει, λέει, ένα σενάριο και να λέγανε ακριβώς τα ίδια και τα λέγανε χωρίς κανένα συνέστημα. Ατάραχη. Και σε ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, ποιος τον σκότωσε τον Walton. Εδώ δεν βρήκα ποιος σκότωσε τον Ράσελ. Ναι. Θα βρω σκότωσε τον Walton. Δεν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Μαγείες, σκυλιά, μάγισσες. Θυσίες. Θυσίες. Α, και αυτή η 13 λέει, γι' αυτό κολλάει με την ιστορία τη δικιά σου. Χόρευαν γυμνή, λέει, γύρω από το πτώμα. Αμοιβές. Γι' αυτό σου πω εγώ ότι και τον Ράσελ τον θυσιάσανε. Σίγουρα. Και ίσως τον θυσίασαν τον Walton, γιατί ήταν, ας πούμε, εγγονός της Τένετ, που δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό, βέβαια, να το πω. Και τον θυσίασαν σε μια φάρμα, γιατί, λέει, το αίμα από τη θυσία πρέπει να κυλήσει σε έδαφος για να γίνει γόνιμο, ας πούμε, κάπως έτσι. Ή εκτός αν ο Walton, ναι, ήταν ο πιο ηλικιωμένος του χωριού. Δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, 75 χρονών δεν. Για την εποχή δεν αντέχαν και τόσο. Ναι, για την εποχή ήταν μεγάλος. Μήπως γι' αυτό θυσίασαν αυτόν. Μήπως θυσίασαν αυτόν γιατί είχε ικανότητες. Και αυτό στέκει. Κατάλαβες τι λέω. Μα και οι άλλοι θα τις στέλνουν αυτές τις ικανότητες, αφού. Ναι, γιατί υπάρχει μία θεωρία που λέει ότι όταν σκοτώνεις, θυσιάζεις κάποιον άνθρωπο που έχει ικανότητες, παίρνεις τις ικανότητές του. Κατάλαβες. Σύμφωνα με τη μαγεία πάντα. Κατάλαβα. Πρέπει να δείτε τη φάτσα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτό το χωριό. Να πάμε. Τι να κάνω. Το βρήκα αυτό το χωριό, υπάρχει. Εδώ που φτάσαμε, να πάμε. Εσύ θα πας Αγγλία, έτσι. Να θυμάστε, αν κάτι μου συμβεί, αυτή φταίει. Αυτός το έκανε. Αυτή το έκανε, λέει. Αυτή το έκανε. Αυτό ήθελα να πω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όλη αυτή η ιστορία με τα σκυλιά. Ποιος ήταν πραγματικά ο Walton. Ήταν ο ίδιος του μάγος, ασχολούταν με τη μαγεία. Ασχολούταν όλοι οι άλλοι. Όταν ήταν μάγος ο Walton, θα είχε βοηθήσει τον εαυτό του με κάποιο τρόπο. Ναι. Αυτά είχαμε να πούμε. Ορίστε, σήμερα. Σήμερα είχαμε δύο εξαφανίσεις. Όχι, μία εξαφάνιση, ένα πτώμα. Mm-hmm. Δύο θυσίες. Και όλα στην Αγγλία. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν μια απλή δολοφονία, ρε φίλε. Δεν μπορεί, δηλαδή. Το είπα. Δύο θυσίες, ξεκάθαρα. Ποιος να το σκοτώσει και για ποιον λόγο έναν παππούλη σε ένα χωριό. Και όλα αυτά στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Έτσι, απλά και απέριτα. Μ' άρεσε η Αγγλία να την ξανακάνουμε. Η Αγγλία έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ μυστήριο. Να την ξανακάνουμε. Και μόνο που φτάνει στην Αγγλία, ξέρεις πώς είναι τώρα. Δηλαδή, ακόμα και η πιο ηλιόλουστη μέρα έχει κάτι σκοτεινό. Μια άλλη σανς. Ναι. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Να μπείτε στο Instagram, στο Δεξαδέρφες Podcast. Να ψηφίσετε την αγαπημένη ιστορία. Να μπείτε γενικά, να μας ακούτε, να μας στέλνετε μηνύματα, να μας μιλάτε. Ναι. Πολύ χαιρόμαστε. Και αν έχουμε κανέναν που να μας ακούει από την Αγγλία, να μας πει πράγματα για την Αγγλία. Και ξέρει. Ναι, και να ξέρει. Μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν, απλά μας ακούν και μας χαίρονται. Και αυτοί να μας στείλουν. Ωραία, να μας στείλουν. Γεια σας. Στείλτε μας. Από τα πέρατα του κόσμου. Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Στείλτε μας. Αυτά είχαμε να σας πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Μέχρι την άλλη φορά. Γεια σας. Γεια σας.